εμείς. Σήμερα τελείωσε πριν από λίγο ένας μακρύς δρόμος τον οποίο αντιμετώπισε η οικογένεια Τσοχατζόπουλου σχετικά με την σύζυγο του τέος Υπουργού Εθνικής Άμυνας, την κυρία Βίκη Σταμαρίδη. Σε λίγο, καθότι τώρα μεταφέρεται τυπικά πλέον στις φυλακές Κορυδαλλού από όπου θα πάρει και το αποφυλακιστήριό της. Σήμερα, σε πολύ λίγο θα είναι ελεύθερη. Πάντα με τους γνωστούς περιοριστικούς όρους τους οποίους γνωρίζετε από χτες. Όσον αφορά το θέμα της συνέχειας από εδώ και πέρα, η κυρία Σταμάτη βεβαίως θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της. Θα είναι παρούσα στα δικαστήριο στο οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος εκφράζει από την φυλακή την ευαρέσκειά του σε αυτή την εξέλιξη και θεωρώ ότι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό πλέον έφτασε σε ένα τέλος. Είναι εξιτήριο. Έχει πάρει το εξιτήριό της βεβαίως. Βρέθηκε και το διαβατήριο. Έχει πάρει και τα φαρμακά της και την αγωγή της. Περισσότερα σας πει ο συνήγορός της. Έχει και το διαβατήριο παρεδόθη. Θα πάρει το αποφυλακιστήριο και όλα τα τυπικά θέματα που αφορούν στην αποφυλάκησή της σε λίγο θα έχουν κλείσει. Και θα πάρει το ποσό. Με το θέμα των χρημάτων. Βγήκε με κλούβα μέσα από τη διαδικασία αποφυλακίσεως προβλέπεται να αποφυλακιστεί από το κρατικό νοσοκομείο. Εδώ ήταν ως νοσηλευωμένη, πήρε το εξιτήριο και από το νοσοκομείο Κορυδαλλού θα πάρει το αποφυλακιστήριο. Ήδη έχει το εξιτήριο μαζί της, ήδη έχει το διαβατήριο και σε λίγο περιμένουμε την αποφυλάκησή της. Κύριε Ρακούς, αυτό που μπορούσε να πάρει εξιτήριο, έκρινα η θεραπεία της γιατρία ότι μπορούσε να πάρει εξιτήριο, γιατί δεν είχε πάρει και πριν. Το εξιτήριο δόθηκε γιατί ο λόγος για τον οποίο ζητούσαμε την αναστολή εκτελέσεως της ποινής ήταν ότι η καλύτερη θεραπεία ήταν να είναι κοντά στο παιδί της. Αυτό λέγαμε και αυτό λέγανε και οι θεράποντες οι γιατροί. Καμία ιατρική βοήθεια δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αγκαλιά που θα της προσφέρει το παιδί της. Αυτό ήταν και το σημείο το οποίο αμέσως οι γιατροί, μόλις είδανε την απόφαση του δικαστηρίου, έσπευσαν να δώσουν το εξιτήριο. Θεραπεία της είναι το παιδί της. Άλλωστε, τα πρώτα λόγια της ήταν λόγια λατρείας, ότι σε λίγο θα μπορέσει να σφίξει το παιδί της και ευχαριστίες στη δικαιοσύνη που έστω και αργά έδωσε ένα τέλος στο μεγάλο δράμα το οποίο αντιμετώπισε. Σήμερα θα είναι κοντά στο παιδί της. Ο αγώνας της αυτή τη στιγμή υλοποιείται και αφήνουμε πίσω μας όλες τις άσχημες στιγμές έτσι ώστε σαν μάν να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο ζητούσε το παιδί της. Τη συνεχή κοντά του παρουσία της.